Κύριε Καθαρανσόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και στους ακροατές μας. Θα θέλαμε έτσι να ακούσουμε και από σας ποια είναι η υποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος που κάνει η αποκωδικοποίηση, θα λέγαμε, γιατί η αποτίμηση είναι σίγουρα θετική. Είδαμε το ΚΚΕ να αυξάνει τα ποσοστά του. Τι σημαίνει αυτό και για σας? Κοιτάξτε, καταρχάς τι έχουμε. Έχουμε μια αποδοκιμασία με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, της πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση, της αντιλαϊκής πολιτικής, της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των κομμάτων που προσπαθούν να εξοραίσουν την πολιτική αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικότερα. Ένα ζήτημα λοιπόν είναι αυτό. Δεύτερο θέμα το οποίο είδαμε είναι ότι υπάρχει μια συνεχόμενη άνοδος των ποσοστών του ΚΚΕ και αυτό σημαίνει δεν είναι ένα συγκυριακό αποτέλεσμα. Αλλά επί τ' ουσίας τι δείχνει ότι ενισχύεται ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, που αυτό φάνηκε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα μέσα από τους μεγάλους αγώνες οι οποίοι αναπτύχθηκαν, και το ποιοτικό στοιχείο ακριβώς αυτής της ανόδου του ΚΚΕ σχετίζεται άμεσα με τις περιοχές όπου αναπτύχθηκαν αυτοί οι αγώνες, δηλαδή στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά, στην περιοχή όπου υπήρξαν σημαντικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις, είτε είναι αυτή η περιοχή της Λάρκο και της ευρύτερης περιοχής στο Θεσσαλικό κάμπο με τις καταστροφές. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η ενίσχυση εκλογική του ΚΚΕ συμβαδίζει ακριβώς, αποτελεί συνισταμένη και της ενίσχυσης των αγώνων του λαϊκού κινήματος, και αυτό παίρνει και την επόμενη μέρα, δηλαδή αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα μετά τις εκλογές, όπου επί της ουσίας θα έχουμε μια επιτάχυνση της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης. Αυτό προβλέπουν και οι δεσμεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το Ταμείο Ανάκαμψης και τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα, με το νέο δημοσιονομικό, αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο θα επιβάλλει νέες μειώσεις στις κοινωνικές δαπάνες, με τη στροφή που παίρνει η ευρωπαϊκή οικονομία συνολικότερα, η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πολεμική οικονομία, με τις τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα και τους κινδύνους ενός γενικευμένου πόλεμου που μπορεί να υπάρξει στην ευρύτερη περιοχή. Άρα αυτό τι αναδεικνύει? Αναδεικνύει την ανάγκη να ισχυροποιηθεί αποφασιστικά το αντίπαλο δέος. Και αντίπαλο δέος στην κυβερνητική πολιτική είναι ο λαϊκός παράγοντας, η οργάνωση της πάλης του λαού, και για να αποτρέψει τα χειρότερα, αλλά και για να μπορέσει να αποσπάσει κάποιες επιμέρους κατακτήσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για συνολικότερες ρήξεις, όπως τονίζει το κόμμα μας. Κύριε Καθαρανσόπουλε, βλέπουμε, αν και το ΚΚΕ δεν συμμετέχει σε αυτές τις διαδικασίες, είναι ένα συμπαγές ξεκάθαρο κόμμα, βλέπουμε στον χώρο της αριστεράς όμως και της λεγόμενης κέντρο αριστεράς, αν αποδέχεστε αυτόν τον όρο, να γίνονται διάφορες διεργασίες, να υπάρχει μια δυστοκία στο να δημιουργηθεί ένας πόλος που θα μπορούσε ίσως να λειτουργήσει κάπως εξισορροπητικά στην κυβερνητική πολιτική. Πώς σχολιάζετε όλη αυτή την προσπάθεια? Κοιτάξτε, το ότι γίνονται αυτές οι διεργασίες, ανεξάρτητα θα έχουν αποτέλεσμα, αναδεικνύει και μια αγωνία που έχουν τα αστικά επιτελεία. Τα επιτελεία της άρχουσας τάξης της χώρας μας. Ότι δηλαδή δεν μπορεί απλά και μόνο ένας πόλος να κυριαρχεί στην πολιτική ζωή. Χρειάζεται άμεσα να συγκροτηθεί και ένας δεύτερος αντιλαϊκός πόλος, που είναι αυτά τα κόμματα της λεγόμενης αρματολής σοσιαλδημοκρατίας, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά και άλλες ενδεχόμενα δυνάμεις, ούτως ώστε να διαμορφώσουν αυτό το αντιλαϊκό δίπολο, το οποίο θα εγκλωβίζει τη λαϊκή δυσαρέσκεια ανάμεσα στη Σκύλα και στη Χάριβδη, για να μπορεί ακριβώς να εφαρμόζεται συνολικά η αντιλαϊκή πολιτική. Γιατί μην ξεχνάτε ότι και τα κόμματα αυτά, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, επί της ουσίας υπάρχει μια συνένεση ευρύτατη στις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, γιατί είναι η ίδια συνένεση που υπάρχει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αυτή την άποψη λοιπόν αυτές οι διεργασίες οι οποίες συντελούνται δεν έχουν σκοπό να αμφισβητήσουν επί της ουσίας την εξασκούμενη αντιλαϊκή πολιτική, αλλά πώς θα προσπαθήσουν να εμποδίσουν τη συνολικότερη χειραφέτηση ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων, τη ριζοσπαστικοποίησή τους. Από αυτή την άποψη λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι είναι αντιλαϊκές αυτές οι διεργασίες οι οποίες διαμορφώνονται, και ότι δεν πρέπει να προκύψει κάτι καλό για τις ανάγκες του λαού από την αναδιαμόρφωση
αυτού του χώρου της λεγόμενης κεντροαριστεράς. Μάλιστα, βλέπουμε και με βάση τις αναφορές που είχε κάνει και ο Γενικός Γραμματείας του κόμματος, ο κύριος Κουτσούμπας, εκλαμβάνοντας το αποτέλεσμα βεβαίως της κάλπης ως μια νέα προσπάθεια, την αρχή ενός νέου αγώνα, όπως ανέφερε, ή αν θέλετε την αναφορά που είχε κάνει. Δεν περιμένουμε, προσέξτε όπως τα άλλα κόμματα, ότι μετά από 3 χρόνια θα έχουν πάλι εκλογές. Γιατί ακριβώς θέλουν το λαός απλά και μόνο ψηφοφόρο. Εμείς θέλουμε το λαός πρωταγωνιστή των εξέλιξεων. Θέλουμε ότι από την επόμενη μέρα πρέπει η ανασυγκρότηση του εργατικού λαϊκού κινήματος να γίνει με γρήγορα βήματα και να ενισχυθεί η λαϊκή πάλι. Μάλιστα, η ψήφος του Κουκουέ δεν μπαρκάρεται, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Κουτσούμπας. Μάλιστα, κλείνοντας σημειολογικά την ομιλία του εκεί στην πλατεία της Μαλεσίνας, όπου νομίζω ήταν και σημειολογικό. Σημειολογικό το κλείσιμο της προεκλογικής στρατείας για τη Λάρκο, έχοντας δίπλα τους εργαζόμενους της Λάρκο. Η Λάρκο, η οποία περνάει δύσκολες μέρες, χρόνια δύσκολα περνάει μέρες. Και νομίζω ότι αύριο. Και αύριο έχετε και ένα σημαντικό νομοσχέδιο, νομίζω, στη Βουλή που αφορά τη Λάρκο. Έτσι δεν είναι, κύριε Καθανασόπουλε? Προσέξτε, όταν είπε ότι ο Κουκουέ θα στηρίξει ο αγώνας των εργαζόμενων, ήδη το κάνει από τώρα. Και χθες τις κινητοποιήσεις που έγιναν έξω από το δικαστήριο που εκδικάζονταν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και με την τροπολογία την οποία έφερε η κυβέρνηση, με την οποία είναι μια εγκληματική τροπολογία και εμείς ζητάμε να αποσυρθεί, που λύνει τα χέρια στο να προχωρήσουν άμεσα οι απολύσεις των εργαζόμενων στη Λάρκο και να αρχίζει να εκποιείται τμηματικά οι εγκαταστάσεις, τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία υπάρχουν στη Λάρκο με απόφαση απλά και μόνο του διαχειριστή, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να ολοκληρώσει το έγκλημα σε βάρος στη Λάρκο. Όμως οι μεγάλοι αγώνες των εργαζόμενων στη Λάρκο όλα αυτά τα 4 χρόνια, η αλληλεγγύη η οποία έχουν δείξει τμήματα των εργαζόμενων σε όλη την Ελλάδα με τις στάσεις εργασίας που θα γίνουν από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, του Πειραιά, δεκάδες σωματεία και φορείς που θα συμμετέχουν στην νέα αγωνιστική κινητοποίηση με αφορμή αυτή την κατάρτιση στην τροπολογία. Όλο αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι η ενότητα των εργαζόμενων και των πλατείων λαϊκών σωμάτων μπορεί να αποτρέψει την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης. Προετοιμάζονται και άλλες κινητοποιήσεις σε γενικότερο πλαίσιο από το κύριε Καρανασόπουλε? Κοιτάξτε, δεν είναι ότι κάνουμε κινητοποίηση για να τις κάνουμε. Είναι τα ίδια τα λαϊκά προβλήματα. Η όξυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο λαός μας. Αυτό είναι η ακρίβεια. Είτε είναι η φοροεπιδρομή που δέχονται οι αυταπασχολούμενοι και οι επαγγελματίες, είτε ο αγώνας επιβίωσης των βιοπαλλεστών αγροτοκτηνοτρόφων στη χώρα μας, ή τα θέματα που αφορούν την υγεία, την παιδεία, τα καθημερινά ζητήματα που αντιμετωπίζουν μεγάλα λαϊκά στρώματα, είναι θέματα τα οποία βρίσκονται διαρκώς σε εξέλιξη. Άρα λοιπόν πρέπει να βρίσκεται διαρκώς σε εξέλιξη και ο ίδιος ο λαϊκός και ο νολαϊστικός παράγοντας για να αποτρέψει την υλοποίηση αυτών των νέων αντιλαϊκών μέτρων. Κύριε Καθανασόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Είναι ανάγκη των καιρών ακριβώς να ισχυροποιηθεί αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης και ισχυροποίησης του ίδιου του λαϊκού παράγοντα. Να πιστέψει ο λαός στη δύναμή του ότι μπορεί να αποτρέψει την περαιτέρω επιδείνωση της θέσης του. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.